Ελένη, στη ζωή σου πρέπει να είσαι πολύ χορευταρού, ε. Είμαι πολύ. Φαίνεται αυτό. Όταν πηγαίνει εκεί πέρα στην πασαρέλα μπροστά, μιλάμε, του δίνει και καταλαβαίνει. Ευχαριστώ να είσαι καλά και εσύ την οικογένεια. Καλό. Πού πηγαίνει? Πού πηγαίνω? Πού? Κατερίνα, εγώ είμαι μία απερίσκεπτη κομμότρια nail artist. Απερίσκεπτη. Απερίσκεπτη κομμότρια nail artist. Όταν σου λέω απερίσκεπτη. Θα τρελαθώ, παιδιά, με αυτό. Γιατί είσαι απερίσκεπτη, Ελένη Φωτιάδη? Ξεκινάω να πάω στο ραντεβού στο σπίτι μιας κυρίας, έτσι, πελούσιας πολύ. Ναι. Τίποτα έχω πάει χωρίς τίποτα, να, μόνο με ένα χτενάκι, τη λίμα. Αυτά τις λέω και άμα σ' αρέσουν, εντάξει, είμαι η καλύτερη όμως, το ξέρει. Θα τα καταφέρεις μόνο με το χτενάκι και με τη λίμα? Θα τα καταφέρω εγώ. Πάντα τα καταφέρνεις εσύ. Δέχτηκε η κυρία να την κάνεις με τόσα λίγα? Όχι. Μπράβο. Εσείς θα δεχτείτε να βαθμολογήσετε τώρα? Η απερίσκεπτη κομμότρια Παύλα Nail Artist πήρε μια πολύ καλή, αν με ρωτάς, βαθμολογία από τις συμπαίκτριες. Βγάζω αυτό το καταπληκτικό γυαλί. Ευχαριστώ. Θα το βάλεις? Θα το βάλω. Πολύ ωραία. Και θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από την Όλγα που επίσης φοράει ένα γυαλί αυτή τη στιγμή. Κοίταξε, είναι, ρε παιδί μου, από τα look τα οποία είναι δημιουργικά πολύ, αλλά δεν ξέρω... κατά πόσο έρχονται με την πιο φαν πλευρά που θέλεις να βγάλεις, που καμιά φορά, ας πούμε, δεν ξέρω, σε μένα δεν πετυχαίνει το κομμάτι του fashion. Okay. Λίγο με μπερδεύει τώρα αυτό. Δηλαδή, σαν look δεν μπορώ να πω ότι είναι το αγαπημένο μου που έχω δει από σένα, αλλά από αυτή την άποψη το δύο. Θεωρώ ότι είσαι μέσα στο concept. Ωραία. 3,4 είναι μέσα ο όρος. Πολύ ψηλός. Μπορείς να πάρεις τη θέση σου. Πολύ υψηλός ο μέσος όρος, πολύ υψηλός και ο Δημήτρης. Πάμε λοιπόν στον κύριο Σκουλό. Μαλλιά. Δεν μ' αρέσουν. Okay. Δηλαδή αυτό το σπασιματάκι το ελαφρύ δεν μου κάνει κάτι. Να σου πω ότι μεγάλη αστοχία θεωρώ εγώ το σόρτ που έβαλες, σου ρίχνει όλο το ντύσιμο, όπως και το μοβ, το σκοτωμένο από μέσα. Δηλαδή, okay, εάν έβαζες ένα μπάγκι, παντελόνι σε πράσινο, με ένα ροζ παιδιλάκι και ένα ωραίο χρώμα με ένα κίτρινο τσαντάκι, θα ήταν ένα πάρα πολύ... Βάλε και τα γυαλιά, τα οποία είναι υπέροχα, εγώ τα βρίσκω, ιδιαίτερα, και δεν μπορώ να τα φορέσει. Θα τα μιλάμε ένα ωραίο color blocking. Okay. Τώρα, το μόνο που μου το κάνει μόδα, γιατί όλο αυτό δεν μου το κάνει μόδα εμένα, μου το κάνει απλά συνδυασμούς χρώματα χαρούμενα. Ναι. Είναι τα γυαλιά. Τίποτε άλλο. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Πολλά δεν καταλαβαίνω εδώ, αλλά έχω αποφασίσει ότι θα το παίζω κι εγώ αλλιώς. Πες μου, γιατί... τι δεν καταλαβαίνεις, θα στο εξηγήσω. Όχι, πραγματικά δεν θα το συζητήσω, γιατί δεν θέλω να χαλάσω τη διάθεσή μου, η οποία είναι πολύ καλή. Ειλικρινά. Ξέρω ότι θα ακούσω παράλογα πράγματα, είμαι προετοιμασμένη γι' αυτό, οπότε πηγαίνω με τη διάθεσή μου ότι εγώ τα έχω κάνει όλα σωστά και αυτό. Θεωρείς ότι εμείς λέμε παράλογα πράγματα? Ορισμένες φορές. Σίγουρα είναι παράδοξα, θα τα πω εγώ. Ωραία. Για να είμαι καλύτερα. Ωραία, Ελένη μου, με τι κριτήρια το λες αυτό? Τι εννοείται με τα κριτήρια? Εμείς μιλάμε στιλιστικά πάντα. Ναι. Εσύ με τι κριτήρια λες ότι... Εγώ είμαι αδαής, δίκιο έχετε, γι' αυτό σας λέω, οπότε δεν θα κάνω. Λέμε παράδοξα. Δεν λέω ότι είσαι αδαής, αλλά με τι κριτήρια? Εγώ αδαής είμαι, όχι, το λέω, δεν έχω πρόβλημα, εντάξει. Άκου, θα γίνει. Εγώ θα σου βάλω ένα υπέροχο 2 για τα συγκλονιστικά γυαλιά που έφερες. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ηλιάνα. Αυτό που νομίζω ότι δεν καταλαβαίνεις ή μπορεί να μην καταλαβαίνετε είναι ότι υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι κανόνες στους οποίους ακολουθούμε, τους οποίους δεν τους φτιάχνουμε εμείς. Θα σου πω κάτι πολύ βασικό που σήμερα, okay, ας πούμε, έχεις εσύ λάθος. Okay. Το color blocking βασίζεται επίσης στην ίδια οικογένεια. Δηλαδή, όταν διαλέγεις ένα χρώμα που έχει ένταση ως βασικό και το συνδυάζεις με ένα άλλο, δεν μπορείς να κάνεις color blocking με παστέλ παράλληλα. Καταλαβαίνεις? Δηλαδή, πρέπει να κάνεις ή με παστέλ ή με έντονα. Αυτό, ας πούμε, είναι το λάθος που έχεις από μέσα στο μοβ, που είναι μουντό. Εγώ έχω διαβάσει σε πάρα πολλά ότι ίσα-ίσα, ότι απλά μετά γίνεται ακόμη πιο τολμηρό. Ή, ας πούμε, τα print, άμα μπαίνουν στο color blocking, ή τα εμπριμέ, ότι το κάνουν ακόμη πιο τολμηρό. Ότι, δηλαδή, άμα δεν θέλεις να ξεφύγεις από τους κανόνες τους βασικούς του color blocking, αρχίζει και γίνεται από εκεί και πέρα πιο τολμηρό. Όχι, γίνεται λάθος. Για να είμαστε ξεκάθαροι σε άρα αυτό. Όλοι γράφουν λάθος, όλοι γνωρίζουν λάθος. Όχι, δεν γράφουν λάθος. Και... υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες. Δεν είναι έτσι. Ωραία, πάμε τώρα στο στυλιστικό κομμάτι, γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε αντίλογο που δεν έχει καμία ωραία κατάληξη. Λοιπόν, ναι, στυλιστικά δεν μου αρέσει ούτε εμένα, μου αρέσει η βάση του πράσινου πάρα πολύ, που το έβαλες με φούξια μαζί. Σίγουρα θα άλλαζα τις μπότες, γιατί κάνουν και τα ποδαράκια σου λίγο, είναι σε σακουλάκια. Okay. Θα έβγαζα το μοβ, θα το βάζα έντονο.
και στη φούστα σου θα κρατούσα το κόκκινο. Okay. Ένα. Ευχαριστώ. Στέλιο, σε βλέπω προβληματισμένο. Ναι, αισθάνομαι λίγο, ξέρεις, περίεργα όταν οι άνθρωποι που είναι μπροστά μας δεν σέβονται την άποψή μας με οποιονδήποτε τρόπο και θεωρούν ότι αυτά που λέμε είναι ανυπόστατα πράγματα. Οπότε δεν έχει νόημα. Δηλαδή, αν σου λέω πράγματα τα οποία εσύ δεν μπορείς να τα ακούσεις ή αρνείσαι να τα εντάξεις στις εικόνες σου, ξέρεις, δεν έχει κανένα νόημα. Ξέρεις, εσύ να ντύνεσαι, εμείς να βάζουμε βαθμούς και η ζωή να συνεχίζεται. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Απολύτως. Ναι. Δηλαδή, εγώ αισθάνομαι πολύ αμήχανα σαν επαγγελματία. Συγγνώμη γι' αυτό. Ναι. Κατά κάποιον τρόπο. Φυσικά. Εγώ προσωπικά δεν αισθάνομαι καμία ανάγκη να αποδείξω σε καμία διαγωνιζόμενη ότι αυτά που λέω ισχύουν ή δεν ισχύουν. Μπορεί κάποια φορά να πω κάτι άστοχο και είμαι εδώ να το ακούσω όταν υπάρχει ένας εμπεριστατωμένος αντίλογος. Το ότι δεν ακούω αυτά που λέτε γιατί είναι ανυπόστατα, εμένα δεν μου κάνει. Θέλω να μου πεις τι ήταν ανυπόστατο από κάτι, ας πούμε, μπορεί να σου πω εγώ για παράδειγμα. Είναι πάρα πολλά τώρα. Δεν μπορώ όλα να τα αντλήσω τώρα αυτή τη στιγμή. Μα και ένα θέλω εγώ, όχι πολλά, ούτε πάρα πολλά. Ένα για να το συζητήσουμε και να δούμε. Μήπως έχουμε κάνει λάθος. Εγώ δηλαδή, αν σου έχω πει κάτι το οποίο είναι ανυπόστατο όντως, θα σου απολογηθώ. Αλλά δεν μου το λες. Δηλαδή όχι, θέλω να τα πειράζει. Ακούσω. Όπως πειράζει εμένα, δεν έχεις καταλάβει. Πειράζει εμένα. Εντάξει, ωραία. Περιμένω. Δεν έχω κάτι να πω. Ωραία. Τότε δεν μπορείς να αρχίσεις εδώ και να λες ότι λέμε ανυπόστατα πράγματα, αφού δεν έχεις να μας πεις ποιο είναι αυτό το ανυπόστατο. Όταν σου έβαλε ένα Ηλιάνα, είπες ναι, τι άλλο θα έπαιρνα. Μα, βέβαια, μα ισχύει. Μα έχω πάρει τις περισσότερες και πιο άδικους άσους από όλες τις κοπέλες στο παιχνίδι. Τι κάνει έναν άσο άδικο. Θεωρώ ότι, ας πούμε, έχω πάρει και το ένα, ας πούμε. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω και κάθε φορά ακούω κάποια σχόλια. Τώρα θα μου βάλετε βαθμό μόνο για το γυαλί. Μα δεν είναι δυνατόν αυτό. Δηλαδή, ολόκληρη εικόνα δεν έχει έρθει εδώ μια εικόνα. Ας πούμε, εγώ αυτό το θεωρώ. Το θεωρώ παράδοξο. Εγώ αυτό είπα. Παράδοξο είπα. Μια εικόνα ήρθε, Βρασελίνη μου. Μια ωραία εικόνα δεν ήρθε. Ωραία, γι' αυτό σας λέω. Εγώ δίνω άσχημες εικόνες. Αυτό, ας πούμε, το θεωρώ. Για μένα το θεωρώ παράδοξο. Δεν έχω το δικαίωμα να το θεωρήσω έτσι. Εγώ έχω κάνει τεράστια προσπάθεια γι' αυτό. Και τα βάζεις όλα μέσα σε ένα σακουλάκι και λες τώρα, εγώ φέρνω άσχημες εικόνες. Δεν υπάρχουν look που έχουμε επιβραβεύσει, που έχουμε πει ότι είναι ωραία. Πότε το τελευταίο. Ποτέ σχεδόν. Εχθές βγήκε πρώτη. Δεν μπορούμε πρώτη, να έχουμε εχθές. Διαφορετική γνώμη. Τυχαία. Παρόλο να βγαίνει η Ρέινα, μετά θα φαίνω κι εγώ από εδώ και μπρος ένα τζιν. Το είπα και στα κορίτσια το γνωρίζω. Σε ποια το είπα, δεν θυμάμαι. Μιλία σε ένα, σε ποιον το έλεγα. Είσαι, καλά, έχουμε από εδώ και μπρος ένα τζιν. Μια εβδομάδα. Έχει κερδίσει και εβδομάδα. Μα τι με ενδιαφέρει με αυτό. Είμαστε κι άλλε εδώ που είμαστε στον τόπο καθένα. Δεν έχει βγει ποτέ προτινόμενη. Και τι πάει να πει αυτό. Έρχομαι εδώ. Ήσουν η νικήτρια. Okay. Εγώ προσωπικά θυμάμαι καλά σου έβαλα τρία. Σου έχω βάλει πολλές φορές τρία. Άρα θα μετράμε τώρα έτσι. Δηλαδή μα τι να μετράμε. Εσύ το μετράς. Τι να μετρήσουμε. Για μένα, γιατί κάνω μια προσπάθεια. Μα για σένα μιλάμε. Είναι αυτό λέω. Ότι εγώ κάνω μια προσπάθεια, άρα εγώ έχω απαιτήσεις από τον εαυτό άρα, μου. Άρα είσαι εδώ 6 εβδομάδες. Δεν βλέπεις ότι μας αρέσει η προσπάθειά σου. Όχι, δεν το βλέπω. Έχεις πραγματικά. Έχεις ποτέ προτινόμενη. Μα δεν έχει να κάνει με αυτό. Φυσικά και έχει να κάνει. Βαθμούς βάζουμε. Ο καθένας αξιολογεί ως προς τον εαυτό του συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, για μια κοπέλα μπορεί να είναι μεγάλο αξίωμα ότι δεν έχει φτάσει να είναι προτινόμενη. Για μένα, κοίταξε, ας πούμε, αυτό δεν είναι αρκετό. Οι βαθμολογίες που σας ρίχνουν είναι βαθμολογίες που βάζετε μεταξύ σας. Επίσης, καταλαβαίνω πολύ ότι προσπαθείς, αλλά αυτό δεν αφαιρεί την προσπάθεια των υπόλοιπων κοριτσιών. Ούτε το πόσο κοστίζει ένα look και από πού έρχεται. Όχι. Γιατί ούτε κάποιοι άνθρωποι. Δεν έχουν τη δυνατότητα. Ούτε και εγώ την έχω. Επειδή την ανέφερες πριν τις αλυσίδες fast fashion για κάποια κορίτσια που τις φέρνουν εδώ. Δεν σημαίνει είναι ότι πολύ τα κορίτσια έχουν την οικονομική αυτός, δυνατότητα όχι, να πάρουν τα γυαλιά που παίρνεις εσύ. Είναι άσχημο, είναι άσχημο γιατί απαξίει σε μένα και τις κοπέλες εκεί έξω που σε ακούνε. Δεν απαξίωσε καμία κοπέλα. Και θεωρείς ότι δεν είναι σωστό. Είναι πολύ άσχημο και με έθιξες. Γιατί θεωρείς ότι δεν είναι σωστό. Ναι, λόγω του ότι δεν προσπαθείς για αυτά που λέγαμε πριν. Εγώ να μπορώ να κερδίσω επειδή είναι fast fashion. Αυτό είπες. Καθόλου δεν είπα αυτό. Ότι δεν προσπαθεί να ψάξει από πουθενά αλλού. Είπες αυτό, ναι, ότι εντάξει, εσύ ωραία. Είσαι δημιουργική και εμείς δεν μπορούμε να κερδίσουμε εντάξει. Απλά επειδή είναι fast fashion. Γιατί δεν κέρδισες. Είναι απαξιωτικό. Απλά αυτό. Στην πραγματικότητα. Παραλίγο να κερδίσει η Ρέινα. Το πας αλλού για να βγάλεις ένα πολύ συγκεκριμένο. Ένα πολύ συγκεκριμένο. Παραλίγο να κερδίσει η Ρέινα ήταν άσχημο και απαξιωτικό. Αυτά με τις φίλες σου και τους φίλους σου που κάνετε τα live. Με μένα δεν θα κάνεις τέτοιο παιχνίδι. Απλά σου είπα. Με μένα τέτοιο παιχνίδι δεν θα απαξίσεις κανένα λόγο. Με μένα τέτοιο παιχνίδι δεν θα κάνεις γιατί αυτά είναι φαλάσιο και τα βρήκα εγώ και μετά έφερες σήμερα. Έχεις μισή ώρα εκεί πέρα και δεν έχεις βγάλει άκρη το τι θέλεις τελικά και τι έχει γίνει. Τι δεν κατάλαβα. Μισή ώρα είσαι εδώ και δεν έχεις βγάλει άκρη. Το πρόβλημα σου ποιο είναι. Με κανέναν. Το πρόβλημα σου μην απαξίσεις τα look. Δεν απαξίωσα κανέναν. Καμιά νη κοπέλα. Μην απαξίσεις.
απαξιωμένη κοπέλα άλλη, να μιλήσει, να κάνουμε δημοψήφισμα ναι, εδώ. Απλά λέγεται, δεν είμαι η μόνη με fast fashion. Ναι. Συγγνώμη, λέγεται. Και εγώ σου λέω φορά fast fashion. Με συγχωρείς λίγο, Σελένη. Απλά λέγεται συχνά ότι κάποιες κοπέλες δεν έχουν δυνατότητα και άρα πάνε στα fast fashion. Στην πραγματικότητα έχουμε όλες τους ίδιους πόρους. Ο συνδυασμός δεν ήταν δημιουργικός, Όλγα μου. Το από πού τα πήρα, τι σχέση έχει. Δεν είναι όλα ένα μέτρο. Πήγαινε και σε vintage μαγαζί που πηγαίνω εγώ και είναι πολύ φτηνά από το fast fashion. Γιατί και την άλλη φορά που είπα εγώ στην Όλγα ότι μου θυμίζει τα κορίτσια με το fast fashion, κόντεψε εδώ πέρα να με κατακρεουργήσει επειδή τολμήσαμε να πούμε τη λέξη fast fashion σε κάποιες εδώ. Αυτό, μισό λεπτό. Το να ντύνεσαι κρεμάστρα από τα fast και εγώ είμαι κατά. Αλλά το να προσθέσεις κομμάτια, επειδή δεν έχεις τη δυνατότητα ή τις γνωριμίες, δεν είναι κατακριτέο, γιατί εδώ πέρα μας κοιτάει το 80% των γυναικών που από αυτά τα μαγαζιά ψωνίζει γιατί παίρνει 500 ευρώ το μήνα. Περίμενε, δεν έχεις καταλάβει, Βασιλική. Όχι, δεν ακούω. Να κλείσει εδώ αυτή η κουβέντα, σας παρακαλώ πολύ, γιατί έχει ξεφύγει πάρα πολύ το όλο πράγμα. Στέλιο μου, περιμένουμε τη βαθμολογία σου. Λοιπόν, τώρα, σε αυτό το look, για να κλείσω, ναι. Εγώ θεωρώ γενικώς ότι τα δικά σου λάθη γίνονται από πάρα πολύ πειραματισμό και πολλές φορές το καταφέρνεις και δεν τα κάνεις. Σήμερα βρίσκω φλίαρο το look αυτό. Εμένα με πετάει έξω το shorts, πάρα πολύ έντονα, και το ότι από κάτω, από τη μέση σου και κάτω, επαναλαμβάνονται τα ίδια χρώματα και είναι καθρέφτης του πάνω. Αυτό το πράγμα μπερδεύει πάρα πολύ την εικόνα και οι ποσότητες των χρωμάτων δεν είναι ισορροπημένες. Λοιπόν, ένα για σήμερα. Ευχαριστώ. Σελένη μου, 7,4 είναι η τελική βαθμολογία. Μπορείς να γυρίσεις τη θέση σου. Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.